Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Τετάρτη 17 Ιουνίου, σωτήριον έτος 2015. Ελπίζουμε να σωθούμε μέσα σε αυτούς τους μήνες. Εγώ θα έλεγα μέσα στις επόμενες μέρες και στην ατζέντα της ημέρας κυριαρχούν οι βόμβες που έριξε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Ορθάκοφτα είπε ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή θα φύγουμε από τη ζώνη του ευρώ και πιθανώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αντιλαμβάνεστε, το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής προκάλεσε μια σύραξη η οποία καλά κρατεί μέχρι και αυτή την ώρα. Από τη μία πλευρά Γιάννης Τουρνάρας, τον στηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία κλπ. Και από την άλλη βεβαίως παράγοντες της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ευθεία επίθεση στον Γιάννη Τουρνάρα, ενώ τα σκύπτρα της αρχηγίας του στρατεύματος που επιτίθεται στον Τουρνάρα πήρε η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Πάρε την έκθεση πίσω», είπε στο Γιάννη Τουρνάρα. Και όπως σας είπα, η σύραξη, οι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ της μιας και της άλλης πλευράς μέχρι αυτή τη στιγμή καλά κρατούν. Η Νέα Δημοκρατία μίλησε για παραλήρημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Κατά τα άλλα, έχουμε ακόμη 13 μέρες να τελειώσει ο Ιούνιος. Σας θυμίζω ότι στα τέλη Ιουνίου πρέπει να καταβάλουμε στο Δέλτα Νιτάφ 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έχουμε? Απάντηση, δεν τα έχουμε. Ωστόσο, η κυβέρνηση αισιοδοξεί. Φαίνεται, πριν από λίγο είχαμε μία τηλεφωνική επικοινωνία ολίγων λεπτών μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Γιούνκερ, φαίνεται ότι ο κύριος Γιούνκερ είναι έτοιμος να κατεβάσει μια άλλη πιο βελτιωμένη πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες από την κυβέρνηση. Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός για τα έσοδα, ο κύριος Μάρδας, είπε ότι αν έχουμε θα πληρώσουμε το Δέλτα Νουτού, αν δεν έχουμε δεν θα το πληρώσουμε. Ενώ από την άλλη πλευρά έχει αρχίσει να πυκνώνει ο χορός των δηλώσεων, να σφίγγει ο χορός των δηλώσεων γύρω μας από επωνύμους ηγέτες στο σύστημα Ευρωζώνη, όπως ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο Πέδρο Πάσος Κοέλιο, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι η χώρα μου έχει προετοιμαστεί για ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία. Ενώ ο Guardian, η έγκυρη βρετανική εφημερίδα, ήρθε να μας μαυρίσει ακόμη περισσότερο την καρδιά, λέγοντας ότι και η βρετανική πλευρά έχει προετοιμαστεί για Brexit και υπάρχει και σχέδιο για τους Βρετανούς τουρίστες που είναι στην Ελλάδα, αν ξεμείνουν τα ATM απομετρητά. Τώρα, κατά τα άλλα, στα δημοσιογραφικά γραφεία έχει προκαλέσει τεράστιο θόρυβο η δήλωση του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδος στο Δέλτα Νιτάφ, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, και πρώην Υπουργού Εθνικής Οικονομίας των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, το Δέλτα Νιτάφ προσκάλεσε δημοσιογράφους στη Ουάσιγκτον για να περάσει μηνύματα για το έργο του. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του θορύβου το οποίο προκλήθηκε. Ούτε λίγο ούτε πολύ οι ενώσεις συντακτών και διάφορες οργανώσεις του δημοσιογραφικού κόσμου δικαίως ζητούν από τον κύριο Ρουμελιώτη να πει ονόματα. Ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα, κάποιους είδα αλλά δεν έχω πλήρη εικόνα. Εάν θέλετε κάντε επίσημο ερώτημα στον κύριο Ράις, που είναι ο εκπρόσωπος, ο spokesman του Δέλτα Νιτάφ, να πει ποιοι είναι οι φίλοι του Δέλτα Νιτάφ δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, να δώσει τα ονόματα για να μάθετε κι εσείς ποιοι έλαβαν μέρος στα επίμαχα σεμινάρια. Κατά τα άλλα, έχουμε συλλαλητήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Έχουμε τώρα ζωντανή εικόνα από το Σύνταγμα. Βλέπουμε ότι καθώς το φως πέφτει, καθώς τελειώνει η μέρα και ξεκινάει η νύχτα, ήταν και μια πάρα πολύ ζεστή μέρα, πυκνώνουν οι τάξεις των συγκεντρωμένων. Έχουμε εκδήλωση και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχη. Αλλά να σας ενημερώσουμε ότι πάλι μέσα από το διαδίκτυο, αύριο στις 7.30 έχουμε μια διαφορετικού περιεχομένου εκδήλωση. Να μείνουμε στην Ευρώπη. Πολίτες καλούν άλλους συμπολίτες μας που θέλουν να στηρίξουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς θα είναι μια εκδήλωση αύριο που θα στηριχθεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντοτε στην ατζέντα της ημέρας, όπως είπα κυρίες και κύριοι, εδώ και πάμπολους μήνες παράγουμε περισσότερες ειδήσεις και από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Ο κύριος Λαπαβίτσας, γνωστός θεωρητικός της επιστροφής στη δραχμή, ξαναχτύπησε, μίλησε για την ανάγκη επιστροφής στη δραχμή, μίλησε για περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων
και για δελτίο στα τρόφιμα. Και δεν έφταναν αυτά. Ο ΟΗΕ αποφάσισε την 21η Ιουνίου να την ανακηρύξει σε παγκόσμια μέρα εορτασμού του γιόγκα. Και ήρθε η Εκκλησία της Ελλάδος και είπε ότι απορρίπτει τον σχετικό εορτασμό και αφορίζει τη γιόγκα ως μια σπονδή στον Ινδουισμό, παρακαλώ. Αυτά συμβαίνουν στην ταραγμένη από ειδήσεις και από όλους εμάς που ασχολούμεθα με τις ειδήσεις Ελλάδα. Και εμείς, αφού σας καλωσορίσουμε και πάλι σε μια ζωντανή εκπομπή, να καλωσορίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μαχητικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και θα πω δημόσια με δυνατή ιδεολογική και πολιτική υποδομή. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας σχόλια. Κοντά μας από τη Νέα Δημοκρατία, ένα μαχητικό και διακεκριμένο στέλεχος, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, βουλευτής, σήμερα γιατρός στο επάγγελμα. Καλησπέρα. Καλώς μας ήλθατε. Και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ένας οικονομολόγος, πολιτεύτηκε στην Κορινθία στις τελευταίες εκλογές, ανήκει στο ρεύμα το οποίο εκπροσωπεί ο Ανδρέας Λοβέρδος, είναι ο κύριος Γιώργος Γκέκος. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Χωρίς άλλους προλόγους, πηγαίνω στον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, τι πληροφορίες έχετε? Θα έχουμε πιθανώς σύνοδο κορυφαίης για το ελληνικό θέμα? Έχουμε πρωτοβουλία Juncker με τροποποίηση κάποιων προτάσεων? Τι εικόνα έχετε εσείς? Εγώ θέλω να αποφύγω μία πρόβλεψη μελλοντολογικού χαρακτήρα. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω και εσάς και στους τηλεθεατές μας ότι καταβάλλεται και αυτές τις ώρες η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι γεφυρώσιμες διαφορές να γεφυρωθούν και να βρεθεί μία πολιτικά βιώσιμη λύση η οποία θα φέρει συμφωνία και θα κλείσει το κεφάλαιο της κρίσης της Ελλάδας όπως τη βιώσαμε τα τελευταία 5 χρόνια, θα τη βάλει στο δρόμο της ανάπτυξης, βέβαια με δυσκολίες, με φορολογικά βάρη, εγώ τολμώ να πω και με αδικίες, αλλά μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία με θετικό περιεχόμενο. Είστε πρωτόγνωρα ειλικρινής, κύριε Ζαχαριάδη, και πρέπει να πω πάντα δημόσια ότι σας τιμώ γι' αυτό, γιατί πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που τα σέβομαι, έρχονται αυτές τις μέρες και μας λένε τι? Μας λένε ότι εμείς θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα που διατυπώσαμε στη Θεσσαλονίκη και η συμφωνία θα έχει αυτά που υποσχεθήκαμε κτλ. Είναι σαφές ότι αυτά αποτελούν παρελθόν πια. Μιλάμε για μια σκληρή πραγματικότητα που όσο πιο γρήγορα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πείσουν την κοινή γνώμη να προσαρμοστεί, τόσο το καλύτερο για τη χώρα, αλλά επιτρέψτε μου να πω και για την κυβέρνηση. Είναι ώρα να μιλήσει η κυβέρνηση και θα έλεγα όλοι οι ασχολούμενοι με την πολιτική ζωή τη γλώσσα της αλήθειας. Συμφωνείτε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, αλλά να διασαφηνίσουμε και κάτι. Εμείς το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έχουμε αρχίσει να το υλοποιούμε σε σημαντικά του τμήματα και θα το υλοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου από αυτό το οποίο αρχικά υπολογίζαμε και είχαμε υποσχεθεί. Διεκδικούμε και γι' αυτό βάζουμε δίπλα από τη λέξη συμφωνία, όχι μια οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά μια βιώσιμη συμφωνία, να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και για να βγει ο Έλληνας πολίτης από τα δεινά και ιδίως οι ασθενέστεροι που τραβάνε όλα 5 χρόνια. Αλλά και για να βγάλουμε και το επιχείρημα από τα χείλη των εταίρων δανειστών, οι οποίοι πολλές φορές μας αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σκληρότητα, για να μην πω βαρβαρότητα, όχι μόνο τη δική μας κυβέρνηση, αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι κάθε τρεις και λίγο πρέπει να δανείζουμε την Ελλάδα ξανά, ξανά, ξανά. Πώς θα γίνει αυτό, εάν δεν βρεθεί μια συμφωνία η οποία να κλείνει αυτό το φαύλο κύκλο της πτώσης? Μόνο έτσι. Αλλά το πρόγραμμα ισχύει και θα υλοποιηθεί κανονικά στο βάθος της τετραετίας. Άλλα τμήματα έχουν υλοποιηθεί ήδη, άλλα με μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση και εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι αυτή την απόσταση θα την αναγνωρίσουμε. Βλέπω αλλά ότι το σημαντικό προσπαθείτε είναι να πηγαίνεις... να συγκεράσετε όχι, δύο αλληλοσυγκρόμενα καθήκοντα. Όχι, κύριε. Και όχι, να είστε ειλικρινείς, πρώτο σκέλος, και να είστε πολιτικός ορθός σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό γίγνεσθε στο ΣΥΡΙΖΑ. Για μας αυτά πηγαίνουν... Το εκτιμώ, αυτό θέλει προσπάθεια. Για μας αυτά πηγαίνουν μαζί. Για μας αυτά πηγαίνουν μαζί. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις με ρεαλισμό αλλά και με στόχευση, έτσι δεν είναι? Θέλω να τονίσω για την ενημέρωση, εσείς το ξέρετε εδώ, οι εκλεκτοί φίλοι που παρίσταστε, αλλά για την ενημέρωση του κοινού που μας βλέπει, ότι είχαμε και νέα βαρύνουσα σημασίας παρέμβαση της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Είχαμε επίσκεψη στον κύριο Τσακαλώτο της βοηθού υφυπουργού των εξωτερικών, τον ΗΠΑ, η οποία ήρθε εδώ
για να πει στην κυβέρνηση της Ελλάδος ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία άμεσα με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αντίστοιχο διάδειγμα έχει γίνει και προς τις Βρυξέλλες και προς το Βερολίνο, γιατί η μη ύπαρξη συμφωνίας θα δημιουργήσει περιβάλλον μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας στην ευρύτερη περιοχή. Οι Αμερικανοί βοηθούν με τον τρόπο τους και κατά δικά τους συμφέροντα, γιατί όχι, αλλά βοηθούν την προσπάθεια. Και αυτό είναι σημαντικό. Πάω στον κύριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, πείτε μου εσείς, βλέπετε συμφωνία? Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού, αλλά εδώ πια πατάμε στη λεπίδα με γυμνά πόδια, έτσι. Και η λεπίδα κόβει. Λοιπόν, και ο χρόνος περνάει. Βλέπετε συμφωνία εσείς? Κοιτάξτε, συμφωνία είναι το πακέτο μέτρων που θα πρέπει να πάρει αυτή η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Και το πακέτο μέτρων αφορά κάποια δισεκατομμύρια, περίπου είναι τα 5 δισεκατομμύρια. Πολύ περισσότερα. 5,6 γύρω στα 5 εκεί. 5. Εκεί. Πολύ περισσότερα να από κάνουμε αυτά, και ένα σκόντο. Πολύ δυστυχώς περισσότερα από αυτά που συζητούσε η προηγούμενη πολλά κυβέρνηση. Πολλά τα λεφτά που ζητάνε. Πολλά περισσότερα από αυτά που συζητούσε η προηγούμενη κυβέρνηση και η οποία έχασε τις εκλογές και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Για να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, όλο αυτό που έγινε αυτό το τετράμινο, μα όλο, είναι για να συζητάμε περισσότερα μέτρα, 2 με 3 δισεκατομμύρια από αυτά που συζητούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, σε μια πραγματική οικονομία που έχει πάθει ανήκει στο βλάβη, απίστευτη βλάβη. Δηλαδή, έχουμε στάσει πληρωμών. Όχι μόνο στο εσωτερικό. Όχι μόνο στάσει πληρωμών. Ο ιδιωτικός τομέας είναι στα κάγκελα. Έτσι. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κατάσταση απελπισίας. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι, ακόμη και αν δεν είναι 5,5 δισεκατομμύρια και είναι 4,5 δισεκατομμύρια τη συμφωνία και είναι και 4 και 3 δισεκατομμύρια. Είναι βαρύς ο... Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ότι η κυβέρνηση θα έχει επιτύχει μια χειρότερη συμφωνία από αυτή που συζητούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, με μια καταστροφή της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας αυτό το πεντάμινο που μεσολόβησε. Άρα, δηλαδή, για να απαντήσω... Όπως μου τα λέτε έτσι, δεν πρέπει να την ψηφίσετε τη συμφωνία. Προφανώς. Όπως μου τα λέτε έτσι. Προφανώς, αν δεν υπήρχε κομματική γραμμή, αλλά και μέχρι βέβαια να τη δούμε κρατώ μια επιφύλαξη. Αλλά όπως πάνε τα πράγματα, προφανώς έχει δεδηλωμένη η κυβέρνηση να ψηφίσει την συμφωνία αυτή και να πάει στον ελληνικό λαό να εξηγήσει τι ψήφισε. Και εσείς ως βουλευτής? Εγώ ως βουλευτής. Και έμπειρος κοινοβουλευτικός. Έκανα το καθήκον μου με προσωπικό κόστος πολλές φορές για να βγει η χώρα από τα δύσκολα. Σας έχω ξαναπεί και με δύσκολες αποφάσεις και από τα υπουργεία που πέρασα, από το Υπουργείο που πέρασα για να γνωστό. Βγει το Υπουργείο από το και Μνημόνιο Υγείας. Και τις εκθέσατε με πολύ ωραίο τρόπο σε ένα βιβλίο που παρουσίασε, και αυτό είναι σημαντικό, ο αντίπαλός σας σε εισαγωγικά και στην ίδια περιφέρεια ο νυν υπουργός, έτσι. Ωραία. Αυτό εδώ το θέμα ιδεολογίας και όχι μόνο. Και ευχαριστώ που το είχατε και πρόχειρο και το δείξατε. Άρα λοιπόν, 4 μήνες τι συνέβη, θα σας πω κάτι που θα το ξέρετε. Σήμερα είπε ο κύριος από το ΣΥΡΙΖΑ ότι υλοποιήθηκε, λέει, το πρόγραμμα το πρώτο σκέλος. Ναι. Τίποτα. Και μοίρασαν κάποια χαρτιά για δωρεάν φάρμακα και δωρεάν νοσηλεία στους ανασφάλιστους, που δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα σε νοσοκομείο. Θα σας πω πόσα χρήματα έχει ο Ευαγγελισμός. Θέλετε? Μηδέν. Πήρε 3 εκατομμύρια από τα φάρμακα για να μπορέσει να πληρώσει γάζες. Πήγε ο κύριος Φάιμαν. Σήμερα το λοιπόν ήταν ο Κάγκη. Σήμερα λοιπόν. Γιατί λέτε θέμα ιδεολογίας και όχι μόνο. Θα σας το πω εγώ. Το 5 ευρώ λοιπόν, που είναι το μόνο που έκανε αυτή εδώ η κυβέρνηση, είναι ότι αφαίρεσε 25 εκατομμύρια έσοδα από τα νοσοκομεία και δεν μπορεί να πάει να χειρουργηθεί ούτε ο ασφαλισμένος. Γιατί οι λίστες για ακτινοθεραπεία πήγανε στους 4 μήνες στα δημόσια νοσοκομεία. Το νοσοκομείο Μεσολογγίου έχει 1.500 ευρώ μόνο. Να το κάνουμε 10 ευρώ. Ακούστε. Να το κάνουμε γιατί 10 ευρώ ακούστε, για να προχωρήσει η δουλίτσα. Η πλάκα τέρμα. Δεν είναι 10 ευρώ τίποτα να τα πληρώνουμε. Ακούστε. Αυτό το λαϊκισμό. Έτσι, δεν τον λέω, δεν είμαι εγώ. Έχει, σας λέω, σας λέω ότι τα νοσοκομεία. Εκτός δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Σας λέω ότι τα νοσοκομεία σε 15 μέρες δεν θα έχουν για πρώτη φορά πραγματικά να αγοράσουν γάζες. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνετε, σας λέω ότι σήμερα τα νοσοκομεία δεν μπορούν να κάνουν χειρουργία. Έχουν κλείσει τις μισές αίθουσες. Αν ούτε αυτό το καταλαβαίνετε και μένετε στο 5 ευρώ, τότε τι να σας πω. Προφανώς δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην πραγματική κύριε οικονομία. Σαλμά, ούτε τα δωρεάν ρεύματα παίρνουν αν, οι άνθρωποι. Αν και δεξιός, θα σας κάνω όμως ένα ερώτημα, γιατί στη δημοσιογραφία μου αρέσει η λογική. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη του 2015 ήταν όλα ωραία στα νοσοκομεία, λειτουργούσαν όλα τέλεια. Δεν ήταν όλα ωραία. Και ήρθε ο άτιμος, ο καταραμένος, ο ΣΥΡΙΖΑ, και σε 5 μήνες διέλυσε την υγεία. Όχι, θα σας πω. Αλλά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ήταν όλα τέλεια το 2014. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για πολλά. Αλλά φαίνεται ότι και η κατάσταση λόγω μνημονίου είχε πέσει στα γόνατα
Από πριν. Να σας το πω με δύο υγεία. Λόγια για να το καταλάβει. Εσείς κάνατε προσπάθεια και το αναγνωρίζω. Ναι. Και το λέω δημόσια. Αλλά δεν αρκούσε. Θα σας πω τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι ο περιορισμός των δαπανών στην υγεία δημιούργησε από την προηγούμενη περίοδο πρόβλημα στα νοσοκομεία. Έτσι. Για να είμαι αλήθεια. Έτσι, να λέμε αλήθεια εδώ. Αυτό μας βλέπει ο κόσμος. Και ο κόσμος πονάει. Μπράβο. Είτε είναι δεξιός, είτε είναι Σιριζέος, είτε είναι κεντρός ή Πασόκος, οτιδήποτε. Σωστά. Ο κόσμος πονάει. Σωστά. Αλλά τι έγινε. Είχαμε περάσει από μία περίοδο μέχρι το 2010 που τα νοσοκομεία δαπανούσαν απίστευτα χρήματα και τα έστελαν, δεν πλήρωναν. Γινόταν σπατάλι εκεί. Μπράβο. Και πάρτι δισεκατομμυρίων. Περάσαμε λοιπόν. Γίνανε πολύ πλούσιοι νεόπλουτοι από εκεί. Ακριβώς. Περάσαμε σε μια φάση εξορθολογισμού των δαπανών. Περικόπηκαν σαφέστατα από κυβέρνηση Παπαδήμου πολύ περισσότεροι πόροι από την υγεία. Και εν πάση περιπτώσει τα νοσοκομεία ήταν σε δύσκολη θέση, ταλαιπωρούταν ο κόσμος, αλλά όχι αυτό το κακό που φτάσαμε σήμερα. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει. Δηλαδή, στους πέντε μήνες τι έγινε πολύ χειρότερο. Επιδεινώθηκαν όλοι, αυτό θέλω να όλοι οι δείκτες επιδεινώθηκαν. Λέτε και στην υγεία. Απόλυτα. Και στην υγεία. Σας λέω, ήρθε καγκελάριος της Αυστρίας. Να ζήτησε μόνος του από τον κύριο Τσίπρα να πάει σε νοσοκομείο, ναι, για να δει την κατάδεια. Αυτή η εικόνα και έκανε δηλώσεις. Ακούστε, και αυτή η εικόνα έπαιξε στη χώρα του και προφανώς θα κάνει το γύρο του κόσμου. Να έρθει ξένος πρωθυπουργός σε νοσοκομείο για να δει πού κατάντησε η υγεία στην Ελλάδα. Δεν σας μιλώ για τα δημοσιεύματα της ΔΕΗ, της. Και η Telegraph ήταν. Telegraph και όλες τις εφημερίδες. Πίεση ήταν. Απορώ, δεν το καταλαβαίνετε όχι, αυτό. Τι διαπραγματευτική πίεση. Ότι οι Έλληνες με τις πολιτικές που ακολουθούνται τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει το σύστημα δημόσιας υγείας. Πηγαίνουν στα κοινωνικά ιατρία. Αυτό ήθελε να πει ο Αυστριακός. Ασφαλώς στους Αυστριακούς. Όχι, σε όλη την Ευρώπη. Ο Αυστριακός εκλέγεται στην Αυστρία και ήρθε να περάσει μήνυμα στους Αυστριακούς. Προφανώς ο Αυστριακός ήρθε στον Ευαγγελισμό για να πει στους Αυστριακούς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει χάλια. Όχι, όχι. Και δεν ήρθε ο Αυστριακός καγκελάριος δύο κρίσιμες ώρες, μία μέρα πριν γίνει το Eurogroup της Πέμπτης, να πει ότι σύμφωνοι ρε παιδιά, υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, οι άνθρωποι έχουν εξαλειωθεί, έχουν εξοντωθεί. Είναι ο καθένας. Κύριε Σαλμά, μπορεί να έχουμε πολλές ιδεολογικές διαφορές. Όχι, λέμε το ίδιο. Και μια αντίληψη της πραγματικότητας. Λέμε το ίδιο. Ότι ήρθε να πει ότι έχει εξαθλειωθεί. Αυτό σας λέω. Ναι. Ότι η εξαθλίωση όμως. Συμβάλλατε. Να δείξει την ανθρωπιστική κρίση, κύριε. Ακριβώς. Να αναδείξει την ανθρωπιστική κρίση. Σωστά. Και μπράβο του. Και μπράβο, συμφωνώ και μπράβο του. Και συμφωνώ και εγώ. Και αυτό είναι υπέρ της Ελλάδος που έκανε. Συμφωνώ. Άλλο που ο δικός μας πρωθυπουργός δεν έχει πάει μέχρι τώρα να δει τα νοσοκομεία. Ο Αυστριακός ήρθε στην Ελλάδα να δει τα νοσοκομεία. Ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε σε ένα νοσοκομείο να δει τι συμβαίνει. Πήγε μέχρι το Υπουργείο Υγείας σε μια σύσκεψη υπηρεσιακών και τα βρήκε όλα ωραία. Αυτή είναι η δωρεάν υγεία του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Ήταν το θεώρημα αυτό το οποίο καταρρύπτεται, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ, ξέρετε, είμαι επίκης άνθρωπος. Κοίτατε, δεν σας κάνω κριτική για τη διαπραγμάτευση. Έχει δικαίωμα, σας το λέω και σήμερα, ο Πρωθυπουργός να διαπραγματευτεί και σκληρά. Έχει δικαίωμα. Και δεν έχει ανάγκη από τη δική μου τη φωνή της αντιπολίτευσης να κλονίσω αυτή την ώρα την προσπάθεια εκεί που κάνει. Εκεί είστε συμπαραστάτες. Σήμερα, ακούστε, σήμερα είμαι Εθνική Ελλάδος. Το λέτε ευθέως αυτό ο και προς τιμή σας. Ο Πρωθυπουργός κάνει διαπραγμάτευση. Προς τιμή σας το λέτε. Εδώ περιτεύουν οι κουβέντες. Όμως και έχει και δικαίωμα να κάνει και σκληρή διαπραγμάτευση. Και είμαι έχει και υποχρέωση, θα λέγω. Έχει υποχρέωση και δικαίωμα. Γι' αυτό εξελέγει άλλο. Ακούστε. Και είμαι και εγώ διατεθειμένος ως Έλληνας πολίτης να περάσω και ένα μήνα δύσκολα. Και δύο μήνες δύσκολος, προκειμένου να πετύχει κάτι ο κύριος Πρωθυπουργός. Αλλά ποιο είναι αυτό που θα πετύχει. Όχι να μου πει αύριο δεν έκοψα μισό δισεκατομμύριο, δηλαδή δεν έκοψα 50 ευρώ από μια σύνταξη. Δεν είναι αυτό το μέγιστο, γιατί έπαθε τέτοια ζημιά η πραγματική οικονομία που δεν μετριέται σε δισεκατομμύρια. Έπαθε τέτοια ζημιά το τραπεζικό σύστημα, η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Άρα τι πρέπει να κάνει. Ποιο θα είναι ένα αποδεκτό αποτέλεσμα από την προσπάθεια αυτή που κάνει η κυβέρνηση ακριβώς για σας. Εγώ, το αποδεκτό αποτέλεσμα. Δεν λέω θετικό. Το αποδεκτό αποτέλεσμα. Ποιο θα είναι. Εγώ θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Επικοινωνιακή ατζέντα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση, αν δεν τα καταφέρει καλύτερα από την προηγούμενη, να πείσει κανέναν ότι τα κατάφερε καλύτερα. Αντιθέτως, σας λέω εγώ πρώτος, ότι αν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής, σε συνδυασμό με τη ζημιά που υπέστη η πραγματική οικονομία όλο αυτό το διάστημα, είναι καλύτερη από την προηγούμενη κυβέρνηση, εγώ θα βγω πρώτος και θα σας πω, πράγματι, οι άνθρωποι προσπάθησαν. Πώς θα το αξιολογήσετε, πώς θα το αποτιμήσετε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα που είναι ο πύχης. Σε κόστος μέτρων. Αυτό είναι. Πού είναι ο πύχης, αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό είναι. Λοιπόν, για να πάω στον κύριο Γκέκο. Άρα λοιπόν το θέμα μας είναι πού είναι ο πύχης. Ναι. Πότε η κυβέρνηση αυτή πέτυχε και πότε απέτυχε. Η αλήθεια είναι, πρώτον, χάσαμε συμμάχους. Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη της Ελλάδας. Ξανάρθει η Ελλάδα πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο. Είχε φύγει. Ξανάρθει. Λέτε λοιπόν πρώτον δημόσια εικόνα της Ελλάδας. Ο τουρισμός υπέστη ζημία. 25% ακυρώσεις. Δεν κινδυνολογώ. Σας περιγράφω τι συμβαίνει.
Δεν επενδύει κανείς σήμερα. Η ανεργία δεν μειώθηκε ούτε σε 1%, αντιθέτως αυξάνεται. Στέρεψε το δημόσιο από έσω. Δεν έχει άρα τους βάζετε χ σε όλα. Πρόσεξε, και κάτι σημαντικό. Αυτό μου λέτε. Αν η κυβέρνηση διαπραγματεύονταν και παράλληλα ανέπτυσε το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Κανείς δεν εμποδίζει να αναπτύξει ένα σχέδιο για το πώς θα αναδιατρωθούν οι καλλιέργειες τον κύριο Λαφαζάνη. Δεν τον απαγορεύει κανείς. Αν αυτή την ώρα υπήρχε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα σχέδιο για την παιδεία, ένα σχέδιο για τον τουρισμό. Μα δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Δεν κυβερνά αυτή η κυβέρνηση. Είναι... Θέλω μία απάντηση ενός λεπτού, γιατί έχω αδικήσει τον κύριο. Ναι. Μισό λεπτό. Γκέκο. Καταρχήν, το σκέλος των δημοσίων εσόδων δεν είναι αληθές. Με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για τις 100 δόσεις κτλ., τα έσοδα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα δημόσια ταμεία είναι πολύ παραπάνω, όχι από αυτά τα οποία έλεγε η Νέα Δημοκρατία, από αυτά τα οποία είχε προϋπολογίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, η μεγάλη επιτυχία της διαπραγμάτευσης κυβέρνησης, ως φαίνεται, είναι το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση εξοικονομεί χρήματα για την Ελλάδα μεταξύ 10 και 15 δις από το 2015 μέχρι το 2018, χρήματα τα οποία με την προηγούμενη διαπραγμάτευση, όπως θέλετε πείτε το, αν έκανε συμφωνία. Όπως φαίνεται, αν γίνει συμφωνία. Και, ναι, οι διαφορές δεν είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Όπως αν διαγραφείται, περάσει, είναι έχουμε μια εξοικονόμηση πόρων 10 με 15, λέω 10 με 15 γιατί είναι ένα εύρος. Η υπερφορολόγηση που έρχεται, κύριε Ζαχαριάδη, είναι σαφώς αρνητικό. Από τις 47 σελίδες. Είναι σαφώς αρνητικό. Και αφαιρεί εισόδημα από τη μικρομεσαία οικογένεια που είναι ήδη πονεμένη, τραυματισμένη, γονατισμένη. Σε μια διαπραγμάτευση, δυστυχώς, δεν μπορείς να τα πετύχεις όλα. Μάλιστα. Αυτό το οποίο πρέπει να πετύχεις είναι, σαφής η θέση είναι τους μακροπρόθεσμους στόχους και να μπορέσεις από του χρόνου να βγάλεις φορολογικά βάρη και να αποσυμβιέσεις. Η κουβέντα για το πρωτογενές πλεώνασμα είναι πλασματική. Δεν είναι πρωτογενές πλεώνασμα σημαίνει δαπάνες μείον έσοδα. Επειδή οι δαπάνες δεν περιορίζονται αυτό το διάστημα, το τετράμενο, ούτε εις το χιλιοστόν, αντιθέτως δίδονται δαπάνες, αυξάνονται. Τα έσοδα. Αφού δείτε δαπάνες, πώς έχουμε κάνει στάσεις πληρωμών σε όλα. Πού τις κάνουμε αυτές τις δαπάνες τις έρημες. Μην μπερδεύετε τις πληρωμές με τις δαπάνες. Είναι ένα κάνουμε δαπάνες. Είναι ένα πού πετάμε που τα λεφτά. Για πείτε μας. Τα οικονομικά. Για πείτε μας πού ακούστε, τα πετάμε. Είναι ανεξόφλητα. Να σας το πω για να το μην το ξαναπείτε αυτό και εκτίθεστε. Οι δαπάνες που κάνετε. Οι δαπάνες. Εγώ δεν εκτίθεμαι. Οι δαπάνες που κάνετε. Να σας το πω πώς εκτίθεστε. Οι δαπάνες που κάνετε δεν τις πληρώνετε. Και μετατρέπονται σε ανεξόφλητα. Όχι, και μετατρέπονται σε ανεξόφλητα. Εκτός αν πρώτη. Άρα είναι λογιστικό το θέμα, όχι ουσιαστικό. Όχι, δεν είναι λογιστικό. Τι μου είπατε τώρα. Σας είπα ότι δεν πληρώνονται. Έχουμε καλό λογιστικό στην παρέα που τώρα δημιουργείται. Α, ωραία τότε, να μας το πει. Κύριε Γκέκο. Δημιουργείται ανεξόφλητα. Για αυτό σας τη δική σας εικόνα. Τα πανάτε χωρίς να πληρώνετε. Δώστε μας τη δική σας εικόνα. Καταρχήν, βλέπετε συμφωνία. Αυτό αγωνία να μάθει ο κόσμος. Βλέπετε συμφωνία, είστε έμπειρος άνθρωπος στα θέματα οικονομικής πολιτικής. Να διορθώσω κάτι στην εισαγωγή. Ασφαλώς. Ήμουνα με τον Ανδρέα Λοβέρδο, είμαι με το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη πια. Ωραία, το φτιάξαμε αυτό. Και ελπίζω ότι πάμε σε ένα καινούριο χώρο. Μάλιστα. Θα λέγεται Δημοκρατική Παράταξη. Καλορίζικη και κυρία Γεννηματά. Και αυτοπροσδιορίζομαι, παλαιοπασόκος, ουχή παλαιοπασόκος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να ξεκινήσω. Βλέπετε από συμφωνία. Να πάμε έτσι στα κάτω και γρήγορα. Υπάρχουν βλέπετε συμφωνία. Δύο θεωρίες εδώ. Ναι. Δεν θέλω θεωρίες. Όχι, όχι. Θέλω αυτό που λέμε στην Αρκαδία, στα κατσικοχώρια από τα οποία κατάγομαι, το απάντηση, feeling σας. Είναι η απάντηση αυτό που ρωτήσατε. Ναι. Αυτό που ρωτήσατε. Ξέρετε, υπάρχει θεωρία που λέει όλα είναι συμπεφωνημένα. Αχα. Δουλεύουμε βάσει σχεδίου. Το δέχεστε, το δέχεστε. Έπρεπε να γίνουν τα πράγματα όπως γίνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να έρθει στην εξουσία και να περάσει μέτρα που δεν μπορούσαν να περάσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό είναι συνωμοτική θεώρηση της πολιτικής. Ακριβώς. Οπα. Και ποιος κάθισε και έκανε τη συνωμοσία αυτή. Υπάρχει το αόρατο χέρι, ναι, που υποτίθεται πιστεύουμε εμείς στους μύθους, στους, ναι, ανέλληνες και στις συνωμοσιολογίες. Ναι. Αυτή υπάρχει η άποψη. Βέβαια υπάρχει η άλλη άποψη που λέει ότι εμείς σαν Έλληνες και κυρίως οι πολιτικοί μας δεν πήραν τα μηνύματα και δεν είδαν ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και αναφέρομαι, θα έλεγα πολύ απλά, για τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2007 και μετά. Ναι. Η Ελλάδα δεν είχε την τύχη να είχε πολιτικούς που δεν θα ήσαν αυτιστικοί.
Συμφωνώ. Θα ακούγανε και μιλέμε, θα βλέπανε τι γίνεται. Τα ίδια και τα ίδια. Ωραία. Για αυτά, αυτά τα έχει αξιολογήσει ο ελληνικός λαός. Έβγαλε πρόσφατη ετοιμιγορία στις 25 του Γενάρη. Εγώ λέω εσείς με τις γνώσεις που έχετε και απευθύνομαι σε άνθρωπο ειδικό και έμπειρο στα θέματα οικονομίας και οικονομικής πολιτικής. Βλέπετε σήμερα συμφωνία? Εάν και εφόσον, όπως είπε και ο κύριος Ζαχαριάδης πριν, θα είναι βιώσιμη λύση, που στην ουσία η κόκκινη γραμμή για το, για το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα τώρα είναι το βιώσιμο χρέος. Αυτό στην ουσία είχε επιτευχθεί. Είχε. Πότε, είχε κανονιστεί, ναι. Ή αν το θέλετε είχε συμφωνηθεί. Λέτε 27 το 2012, Νοεμβρίου του 2012. Έλεγε πολύ απλά. Έλεγε πολύ απλά. Δεν έγινε τίποτα μετά όμως. Μετά δεν έγινε τίποτα. Μισό λεπτό κύριε Παναγιωτόπουλο. 12-14, δύο χρόνια οι εταίροι μας, ενώ ναι, ναι, μάτωνε ο ελληνικός λαός, του μπεκί ψιλοκομμένο για το χρέος. Με λαδορίγανη που λέμε στο Περιστέρι. Γι' αυτό είχαμε, έχουν ευθύνη. Στο Περιστέρι το λέμε. Είχαμε αυτό τη δυνατότητα το 2004 και. Έχω εκφράσει την άποψη ότι ήταν μοιραίος πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Μοιραίος, γιατί το λέτε αυτό? Μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη συμφωνία του 12. Διότι έγινε συγκυβέρνηση με, την, με τον κύριο Βενιζέλο. Μοιραίος με την έννοια του success story, ναι, με την έννοια, να σας το πω έτσι και πολύ πρακτικά και απλά, ναι, όταν οι ξένοι βλέπουν ότι εσύ καθαρείς σαν κυβέρνηση έναν υπεύθυνο της ανεξάρτητης αρχής, τον κύριο Θεοχάρη αν θυμόσαστε, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, ξέρετε τι λένε? Αυτοί οι Έλληνες δεν βάζουν ποτέ μυαλό. Το μοιραίος θα μας το εξηγήσετε, γιατί είναι το μοιραίος. Το μοιραίος γιατί? Ναι. Γιατί απλούστατα το Σεπτέμβρη, όταν ναι, πραγματικά είχαν πάει, τα πράγματα είχαν βελτιωθεί και το βλέπαμε. Του 14, στην αγορά, το Σεπτέμβριο του 2014, ναι, λέτε, ναι, δεν εξηγήστε το. Είναι μοιραίος επειδή βελτίωσε τα πράγματα. Όχι, όχι. Επειδή. Επειδή όταν τα βελτίωσε. Όχι, όχι. Κύριε Σελμά, επειδή. Όταν βελτίωσε τα πράγματα. Δεν είδε και αυτό τι του έλεγαν οι αγορές και οι ξένοι. Μοιραίος γιατί όταν είπε, δηλαδή, όταν είπε, τι έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε. Που είπε όταν, χώρα, είπε, όταν είπε success story. Κοιτάξτε λίγο μπροστά όλοι. Ναι, ναι, ναι. Όταν είναι χωρισμένη η οθόνη για να βλέπουμε και τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Είπατε μοιραίος. Κύριε Σαλμά, μπροστά. Και εσείς κύριε Γκέκο, μπροστά. Να το πείσω για να το πει γι' αυτό. Όταν είπε success story, οι αγορές και τα καντράν των ξένων λέγανε ανεβάζουμε τα σπρέν για να δεις πόσο καλά θα σε δανείσουμε. Όταν λες ότι θα βγεις στο τέλος του έτους και ήδη βγήκες πριν από τις ευρωεκλογές. Ήταν μοιραίος, δεν είπατε. Μα δεν, αυτό σας το μοιραίο λάθος δεν Σαμαρά ποιο ήταν. Πήγε και μίλησε, πήγε αν θυμόσαστε στην κυρία Μέρκελ, ναι, και έλεγε ότι έχουμε πετύχει, θα βγούμε δηλαδή σε αγορές και τέτοια. Λέτε, βιάστηκε. Βεβαίως βιάστηκε. Όχι, όχι, το μοιραίο συνδέεται με αποτέλεσμα. Και η κυρία Μέρκελ δεν μιλούσε, αν θυμόσαστε στην συνέντευξη. Το μοιραίος είναι σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι μοιραίος για κάτι κακό που συνέβη στη χώρα. Σας ποιο είναι το κακό? Γιατί μετά τις ευρωεκλογές έκανε, υπερέβαλε το ΣΥΡΙΖΑ σε λαϊκισμό και ακολούθησε το τι έλεγε κάποιο περίπου τηλέφωνο ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σταματήσει. Το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος αυτό φέρνει να διορθώσει τον επιθετικό πρόεδρο. Πρέπει το τηλέφωνο να το μαζέψουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας δίνουμε λίγο χρόνο για να το κλείσετε, για να συνεχίσουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, έρχομαι πάλι σε εσάς. Γιατί σήμερα ξυφούλκησε η κυβέρνηση, λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το κυβερνητικό σύστημα μέσω της Προέδρου της Βουλής, που είναι τρίτη στην πολιτιακή τάξη, στο Δημοκρατικό Πολίτευμα, κατά του κυρίου Στουρνάρα. Αυτό που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πρωτοφανές. Είπε, πάρε την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος πίσω. Εμείς δεν παραλαμβάνουμε στικάκια. Άλλοι κυκλοφορούν με στικάκια. Εννοούσε το στικάκι προφανώς της λίστας Λαγκάρτ και ούτω καθεξής. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω και της ψηφιακής τεχνολογίας, και ο προϋπολογισμός, αλλά και η έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος, δίδονται με στικάκια στο Κοινοβούλιο. Γίνεται η παράδοση και όχι με τους τόμους, ο προϋπολογισμός, που υπήρχαν στο παρελθόν. Γιατί λοιπόν αυτή η στοχοποίηση του Γιάννη Στουρνάρα? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θέλω να μείνω πιο πολύ στο ζήτημα της ουσίας, ναι, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινείται και θα έλεγα πολιτεύεται ο κύριος Στουρνάρας, παρά στο ζήτημα το διαδικαστικό, αν είναι σε φωτοτυπίες, αν είναι σε βιβλίο, αν είναι σε DVD ή αν είναι σε στικάκι. Ναι. Και προφανώς θα συμφωνήσω ότι όλοι στη σύγχρονη περίοδο χρησιμοποιούμε και email, χρησιμοποιούμε και στικάκι. Το θέμα, ναι, είναι τι γράφεται και τι λέγεται. Και τι λέγεται. Σας θυμίζω ότι όταν είχε επελεγεί διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας ο κύριος Στουρνάρας από τον κύριο Σαμαρά, εμείς τότε είχαμε είχατε δημοσιοποιήσει τις ενστάσεις μας και τις ενισχύες και μας. Και με έντονο τρόπο, είναι έτσι.
Είναι έτσι. Θέλω να πω ότι δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε σχεδόν σε όλα. Και την κρίσιμη ώρα που η διαπραγματευτική ομάδα, ο Πρωθυπουργός, δίνουν μία μάχη για την πατρίδα, μία μάχη ιδίως για τους πιο αδύναμους πολίτες, ώστε να μην φυγούν συντάξεις, να μην κοπεί το ΕΚΑΣ, να μην ανέβει σε υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης ο ΦΠΑ στην ΔΕΗ. Έχουμε τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δεν έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι πολιτικός, αλλά είναι ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας, δηλαδή είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Δεν έχει όμως ο ανώτερος υπάλληλος. Δεν έχει καθήκον και αυτός να αναδεικνύει τους εθνικούς κινδύνους. Γιατί σύμφωνα με τη γνώμη πολλών συμπολιτών μας, αν θέλετε και τη δική μου, αποτελεί εθνικό κίνδυνο το να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, άρα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επισημαίνει και το αναδεικνύει η έκθεση Στουρνάρα. Δηλαδή, τι είπε ο Στουρνάρας? Είπε ότι αν δεν πάμε σε απόφαση, υπάρχει άμεσα κίνδυνος η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη και να φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κακό που το λέει. Χρησιμοποιήθηκε. Όχι. Να σας εξηγήσω ακριβώς. Χρησιμοποιήθηκε ένας όρος ο οποίος είναι πολιτικά προσβλητικός, ναι, ναι, για τον τρόπο με τον οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση για τον ελληνικό λαό. Το άνευ όρων δεν μπορεί, εκτιμώ ότι ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Παπαδήμος, ούτε ο κύριος Παπανδρέου θα δεχότανε την ώρα που δίνεται μία μάχη, όποια μάχη, εμείς λέμε ότι δίνουμε την πιο σκληρή μάχη σε σχέση με τις μικρότερες ή καθόλου μάχες που ήταν στα προηγούμενα χρόνια, να βγαίνει ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος με τη θεσμική θέση που έχει και να προτείνει την πλατφόρμα της συμφωνίας. Αυτή είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι δουλειά του Υπουργού Οικονομικών. Αυτή είναι δουλειά του Οικονομικού Επιτελείου. Και ο καθένας με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να παρέμβει στις πολιτικές εξελίξεις και στις οικονομικές εξελίξεις, και δεν περιμένουμε τον κύριο Στουρνάρα για να γνωρίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια αρνητική μήπως εξέλιξη. Μήπως όμως έχει θεσμικό βάσης καθήκον και αυτός να πει την αλήθεια? Ο κύριος Στουρνάρας, Τραπέζης Ελλάδος, ανήκει στην ECB. Ασφαλώς. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και εκεί πέρα πρέπει να κάνει τη δουλειά του υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της χώρας και υλοποιώντας την πολιτική η οποία εκπορεύεται από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν κάνει ο καθένας όπου είναι ό,τι θέλει. Αυτό ισχύει και για τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Για να καταλάβω, τι ενόχλησε την κυβέρνηση, πιστεύετε? Το ανεφόρον. Το ανεφόρον. Ναι. Το εννοούσε έτσι, εγώ δεν αντελήφθη. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Από ούτε τα αποσπάσματα που διάβασα, δεν αντελήφθη ότι ούτε να λέει δηλαδή κατεβάστε το βρακί, να πάμε να τα δώσουμε όλα. Να σας πω κάτι άλλο. Ο κύριος, να υπογράψουμε. Δεν το εννοούσε ο κύριος έτσι. Τουρνάρας, ο κύριος Τουρνάρας εννοούσε ότι να βρούμε λύση τώρα και πρέπει να βρούμε λύση. Λόγο, δεν προέκυψε στο δημόσιο λόγο και στον πολιτικό χώρο σήμερα. Έχει διατελέσει Υπουργός Οικονομικών και όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε νευραλγικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα υπεύθυνος, ασκώντας και υλοποιώντας συγκεκριμένη πολιτική. Και γιατί, εκτιμώ, γιατί δεν τον χρησιμοποιείτε το Στουρνάρα? Ότι ο λόγος, ο Στουρνάρας μπορεί να είναι χρήσιμος στην κυβέρνηση, κύριε Ζαχαριάδη. Εμείς μπορεί δεν να είναι χρήσιμος στην κυβέρνηση. Δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί να σας πω κάτι, να συνεργαστούμε ακόμα και με τον Σατανά. Μπορεί να ξεκλειδώσει και τα τηλέφωνα, το λέω πολύ καλόπιστα, μπορεί να ξεκλειδώσει και τα τηλέφωνα που έχουν ορισμένοι ιέρακες στο Eurogroup ή στη Συνόδου Κορφής των Αρχηγών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ο Στουρνάρας υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι χρήσιμος. Και εμένα αυτή η κόντρα τώρα, τη στιγμή που όπως σας είπα πατάμε με γυμνά πόδια στην κόψη του ξηραφιού, δεν ωφελεί τη χώρα. Εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση... Να μπορώ να τελειώσω. Ναι, να τελειώσω ο κ. Ζαχαριάδης. Εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει από το να τσακώνεται κάθε 15-20 μέρες με τον κύριο Στουρνάρα και τον κάθε κύριο Στουρνάρα τη στιγμή που είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά? Κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι φίλερης. Επιτρέψτε μου. Όχι, δεν είναι θέμα Κωνσταντοπούλου. Φίλερης. Δεν είναι θέμα Κωνσταντοπούλου. Σήμερα έχουμε αυτό. Πλακώνεται εύκολα πριν, δηλαδή. Πριν από 35-40 μέρες είχαμε το ζήτημα με το email. Πριν από 2 μήνες είχαμε τις διάφορες δηλώσεις περί εκροή καταθέσεων, κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν ήταν οι προστατευτικές για την ελληνική οικονομία. Και αναγκάζεται συνέχεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, η κυβέρνηση να ασχολείται με την πολιτικολογία του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος πολιτεύεται και δεν έχει εκτεθεί και μια φορά στη λαϊκή γνώμη να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος, να πάρει κανένα σταυρό. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σημαντικό και μαχητικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πώς απαντάει στο δικό μου ερώτημα, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Σας το θέτω. Ζητάτε εσείς σήμερα από εδώ που συζητούμε να φύγει ο Στουρνάρας? Ζητάτε την παρέτηση Στουρνάρα, ναι ή όχι? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς ζητάμε ο κεντρικός τραπεζίτης να είναι κεντρικός τραπεζίτης.
να υπερασπίζεται το τραπεζικό σύστημα της χώρας ζήτημα, και να μην πολιτικολογεί. Να μην πολιτικολογεί. Οι πολιτικοί να κάνουν την πολιτική και ο κύριος Τουρνάρας, σαν ο ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδας, αυτή την πολιτική να την υλοποιεί με τον τρόπο τον οποίο γνωρίζει σαν τεχνοκράτης να την υλοποιήσει. Μια γρήγορα απάντηση, να μην Κιακό. Μετέχει σε εντολές με παράκεντρα κτλ. Πάντως αποφεύγεται να ζητήσετε παρέτηση. Κύριε αυτό βλέπω. Προέχει αυτές τις κρίσιμες ώρες να έρθει μια συμφωνία η οποία να αρχίσει χώρας. Να υλοποιείται. Εμείς δεν θέλουμε να ανοίγουμε πληγές. Σαφής. Αλλά δεν μπορούν να μας κάνουν και παιχνίδια. Επί του συγκεκριμένου, για να πάμε σε διάλειμμα. Επειδή διάβασα λίγο, έριξα μια ματιά στην έκθεση του κ. Στουρνάρα, δεν είδα πουθενά το ανεφόρον που αναφέρεται ο κ. Ζαχαριάδης. Ο κ. Στουρνάρας είπε το αυτονόητο. Ναι. Είμαστε σε μια ελεγχόμενη κρίση χρέους και σιγά σιγά, εάν δεν κάνουμε συμφωνία, θα πάμε σε ανεξέλεκτη κρίση φτώχειας. Αυτό είπε ο κύριος Τουρνάρης. Αυτό ενοχλεί τον κύριο Ζαχαριάδη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον φιλόσοφο τον κύριο Ράμφο που είπε κάτι πολύ απλό και πρακτικό. Ξέρετε τι είπε. Είμαστε υποχρεωμένοι όπως έχουν έρθει τα πράγματα μετά από 5 χρόνια λιτότητας και 5 μήνες άστοχης διαπραγμάτευσης να αποδεχτούμε. Ή θα πάμε με την αλήθεια και τη λιτότητα ή θα πάμε με το ψέμα και τη φτώχεια. Διαλέγουμε και παίρνουμε σαν ελληνικός λαός. Θέλω επ' αυτού, αυτό κύριε Ζαχαριάδη, τη διεθνική γραμμή διαπραγμάτευσης. Δηλαδή την ίδια ώρα που υπάρχει μια σκληρή σύγκρουση σε κεντρικό επίπεδο, που βγαίνει ο κύριος Γιούνκερ και λέει εγώ έστω θα πω με μια δικαιολογία ότι δεν συνεννοηθήκαμε καλά με τους Έλληνες, χαθήκαμε λίγο στη μετάφραση, ίσως λέμε ψέματα εμείς, λένε ψέματα οι άλλοι, αλλά τέλος πάντων δεν μπαίνει ζήτημα κοπής συντάξεων, δεν μπαίνει ζήτημα ΕΚΑΣ, δεν μπαίνει ζήτημα ανώτερου συντελεστή ΔΕΗΣ. Έρχεστε με μια δήλωση ενός κατά τα άλλα σεβαστού ανθρώπου του πολιτισμού μας να μου πείτε ότι ή θα πάμε με την εξαθλίωση ή θα πάμε με το δρόμο που μας οδηγεί καθυστερημένα στην εξαθλίωση. Δηλαδή την ώρα που εμείς σπρώχνουμε για κάτι καλύτερο εσείς μας πιέζετε στα γόνατα χαμηλά για να πάμε ακόμα πιο χαμηλά. Καιρός, δεν βλέπετε, καιρός, δεν σας αρκούν οι πιέσεις, δεν σας αρκούν οι πιέσεις που μας ασκούνται απ' έξω από τον κύριο Ντάισελμπλουμ, από την κυρία Μέρκελ, από τον κύριο Σόιμπλε, μια από τον κύριο Ντεγκίτος. Και, πάμε σε και πρέπει να έχουμε και τη δική σας πίεση μέσω της δήλωσης του κυρίου Ράμφου ότι θα πάμε στην εξαθλίωση ή στη λιτότητα. Ποιος τα λέει αυτά. Ποιος τα λέει αυτά. Διαπραγματευόμαστε. Και να δώσω και μια... Το κυνήγι μαγισσών στο εξωτερικό που το μεταφέρετε στο εσωτερικό. Σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε εθνική συνένεση, εθνική συνενώση. Τον κύριο Στουρνάρα τον χρειάζεστε, το καταλαβαίνετε, και δεν είναι δυνατόν να τον χτυπάτε στην πιο κρίσιμη στιγμή. Τον βάλατε εκεί, δεν τον βάλατε κανένας, εκεί, αυτοί που τον βάλατε, ναι, για να αφήσετε ποδαράκι πίσω. Για αυτά τα είχαμε πει από τότε. Που ήμασταν αντιπολίτευση και είχατε θεσμική υποχρέωση απλά, το πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές να το ρωτήσετε. Σαν Πασόκ αλλά ζητήσαμε εθνική συνεννόηση και εθνική ομάδα διαπραγμάτευση από το 2012. Κάνατε επί 5 χρόνια. Αν εσείς δεν το καταλάβατε, λυπάμαι, τώρα είσαστε μπροστά στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να την αντιμετωπίσετε και επιτέλους να αφήσετε το κυνήγι μαγισσών στο εξωτερικό που δεν μας έχει μείνει κανένας φίλος και κυνήγι μαγισσών στο εξωτερικό. Άμα σας ακούγαμε, θα τα είχαμε δώσει όλα. Δεν θα είχε μείνει τίποτα. Με δυσκολίες, με αδικίες, θα φέρουμε μια συμφωνία η οποία θα κρατάει τα βασικά. Είπατε ότι κερδίσατε το 1% στο πρωτογενέ του νόμου. Περιμένετε να ξεκινήσετε αμέσως μετά. Ξέρετε τι σημαίνει το 1%. 15 δισεκατομμύρια. Είναι λίγο. Καταλάβατε τι σημαίνει το 1% πρωτογενέ πλεόνασμα. Καταλαβαίνετε τα μεγέθη. Προσέξτε. Έχουμε και για το 16, κύριε. Και για το 17, κύριε. Και για το 18, κύριε. Μην το εξηγήσετε τώρα. Κύριε, κατανοείτε αυτό. Time out. Time out στην Αρκαδία, το λέμε. Time out. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι πάμε, σημαντικό. Όχι ένα λεπτό. Ναι. Είναι όμως σημαντικό και η ροή να αισθάνεται ασφαλής και ήσυχη. Μη μου πάθει κανείς έμφραγμα στο κοντρόλ και έχουμε όλοι τύψεις. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας. Επιστρέφουμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί καλεσμένοι, για να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί επανήλθε ο κύριος Λαπαβίτσας, μιλάει για δελτίο στα τρόφιμα, μιλάει για περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων και μιλάει και για επιστροφή στη δραχμή. Υπάρχει δεύτερο και τρίτο σενάριο στα συρτάρια της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο.